Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι προσπάθειες για αηφόρο ανάπτυξη βρίσκονται τα τελευταία χρόνια στην πρώτη γραμμή των τεχνολογικών και ενεργειακών εξελίξεων. Μία από τις τεχνολογίες εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συγκεκριμένα της ηλιακής ενέργειας είναι η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών συστημάτων, η οποία έχει πληθώρα εφαρμογών. Πώς λοιπόν θα σας φαινόταν η δυνατότητα να μελετήσουμε την εγκατάσταση μιας μονάδας φωτοβολταϊκών πάνελ στη στέγη του σπιτιού μας? Μια τέτοια δυνατότητα υπάρχει στο μαθησιακό αντικείμενο «Αυτόνομο σύστημα φωτοβολταϊκών», το οποίο μας εισάγει σε ένα αυθεντικό πρόβλημα μελέτης και διαστασιολόγησης ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος κατοικίας. Πρώτα όμως θα πρέπει να επιλέξουμε πού βρισκόμαστε και για ποια εποχή του χρόνου μιλάμε. Τοποθεσία και ηλιοφάνεια λοιπόν μας βάζουν στο παιχνίδι του ενεργειακού ισοζυγίου. Προσδιορίζοντας αυτές τις δύο συνθήκες, καθορίζουμε ουσιαστικά κάτι θεμελιώδες για τον υπολογισμό της ενέργειας που μπορούμε να αντλήσουμε από το φωτεινό μας αστέρι, τον ήλιο. Από την άλλη, σημαντικός είναι και ο καθορισμός των ενεργειακών μας αναγκών, δηλαδή των ημερήσιων καταναλώσεων ενέργειας της κατοικίας, που μπορεί να μας οδηγήσει σε επιλογές οι οποίες συνολικά δίνουν υψηλά ποσά ημερήσιας κατανάλωσης ενέργειας. Κάτι που γίνεται εύκολα αντιληπτό, αν σκεφτούμε πως η καθημερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου είναι προσανατολισμένη στην απέτησή του για συνθήκες άνετης και αρκετές φορές πολυτελούς διαβίωσης, οι οποίες έχουν άμεσο αντίκτυπο στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και όχι μόνο. Όπως άλλωστε φαίνεται και στην κεντρική εικόνα του μαθησιακού αντικειμένου «Αυτόνομο σύστημα φωτοβολταϊκών», μετά την εισαγωγή των απαραίτητων οικιακών συσκευών, εξαρτημάτων και μηχανημάτων. Ας φτιάξουμε τώρα τη φωτοβολταϊκή μας εγκατάσταση. Έχουμε λοιπόν φωτοβολταϊκά πάνελ και συσσωρευτές, τις γνωστές μας μπαταρίες, τον αριθμό και τα χαρακτηριστικά των οποίων θα πρέπει να καθορίσουμε. Ας προσπαθήσουμε να εξισορροπήσουμε τη συνολική κατανάλωση ενέργειας με την ενέργεια που παράγουμε από το φωτοβολταϊκό σύστημα. Κάτι που δεν είναι και πολύ εύκολο, αφού το μήνυμα η ενέργεια των φωτοβολταϊκών πάνελ δεν επαρκεί, αναβοσβήνει επιδεικτικά στο κάτω μέρος της οθόνης. Μάλλον θα πρέπει να ξανασκεφτούμε τις αυθόρμητες επιλογές μας. Για να λύσουμε το πρόβλημα και να κερδίσουμε το ενεργειακό παιχνίδι, θα πρέπει να υιοθετήσουμε καταναλωτικές συνήθειες, φιλικότερες προς το περιβάλλον και να μειώσουμε το ενεργειακό αποτύπωμα του σπιτιού μας. Οι υπολογισμοί που λαμβάνουν χώρα με βάση τις ενεργειακές μας απαιτήσεις και τα επιμέρους χαρακτηριστικά του φωτοβολταϊκού συστήματος μπορούν να μας οδηγήσουν σε διαφορετικές λύσεις του προβλήματος της ενεργειακής αυτονομίας. Η επιλογή της βέλτιστης λύσης είναι ένα τεχνικό, επιστημονικό, οικονομικό αλλά και περιβαλλοντικό ζήτημα και εμείς καλούμαστε να εφαρμόσουμε τα κατάλληλα κριτήρια για τη λήψη αυτής της απόφασης. Η διεπιστημονικότητα του μαθησιακού αντικειμένου είναι εμφανής, αφού εμπλέκει έννοιες ηλεκτρολογίας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την αηφόρο ανάπτυξη και ως εκ τούτου προτείνεται η αξιοποίησή του με βάση τη διαθεματική προσέγγιση.